Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Κάτση, ο οποίος είναι βουλευτής της πρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κάτση, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε στο στούντιο. Γεια σας, κύριε Ντόκα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά και την κλιμάκωση από την πλευρά την απέναντι του Αιγαίου της έντασης και από πολιτικά στελέχη, αλλά και τα ΜΜΕ εκεί διαμορφώνουν ένα κλίμα στην κοινή γνώμη εναντίον της χώρας μας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται όλα αυτά και τι λέτε εσείς? Ένα θερμό επεισόδιο είναι πιθανό τους επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες? Κύριε Ντόκα, είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι, εξαιρετικά ανήσυχοι για την κατάσταση. Και είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι γιατί το τελευταίο διάστημα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και την συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης, μας υποσχέθηκε ένα ήπιο και κανονικό καλοκαίρι σε σχέση με την ένταση με την Τουρκία. Και δεν πέρασαν μόλις λίγες εβδομάδες και είδαμε ότι έφτασε η απέναντι πλευρά με απαράδεκτο τρόπο να μιλάει για αμφισβήτηση της κυριαρχίας, πλέον όχι για κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, αλλά αμφισβήτηση κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, να θέτει ευθέως ζήτημα αποστρατικοποίησης και ταυτόχρονα να αναδεικνύεται από την γεωπολιτική σκακέρα σε κρίσιμο παίκτη όσον αφορά την ρωσο-ουκρανική κρίση, τον πόλεμο δηλαδή, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όλα αυτά προφανώς μας ανησυχούν πάρα πολύ, όχι γιατί πρώτη φορά η Τουρκία κλιμακώνει ένταση είτε και φραστικά είτε και διπλωματικά με υπερπτήσεις αλλά και με παραβιάσεις, αλλά γιατί πραγματικά η κυβέρνηση είναι η πρώτη φορά που δεν έχει στρατηγικό σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος, μια στρατηγική, εθνική στρατηγική, και δεν ενημερώνει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν ενημερώνει, τον ελληνικό λαό. Αλλά τι θα έπρεπε αυτό να κάνει ξεκινάει, η κυβέρνηση που δεν κάνει? Ναι, το πρώτο και πιο βασικό. Πρέπει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποια είναι η εμπλοκή της χώρας μας στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Λέτε για αυτή τη συμφωνία με τα τεθωρακισμένα? Προφανώς. Ένα μήνα νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είχε δεσμευτεί ότι δεν θα ξανασταλεί στρατιωτικό και πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Και ένα μήνα μετά μαθαίνουμε, όχι διαστόματος Πρωθυπουργού, αλλά διαστόματος Σόλτς, του καγκελάριου της Γερμανίας, ότι μπλεκόμαστε ακόμα πιο χοντρά στον πόλεμο, δίνοντας τεθωρακισμένα από την Ελλάδα στην Ουκρανία και ταυτόχρονα θα πάρουμε και από την Γερμανία για να αντικαταστήσουμε αυτά που θα δώσουμε εμείς. Άρα δηλαδή η Γερμανία θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά δεν εμπλέκεται η ίδια ευθέως, βάζει εμάς κάνοντάς μας πιόνι, προκειμένου στη σκακέρα να έχουμε εμείς την ευθύνη. Και αναρωτιόμαστε, ποια είναι η στρατηγική της χώρας όταν και μετά την επόμενη μέρα, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος? Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν ξέρω με ποιους όρους, αλλά δυστυχώς με την επόμενη μέρα, ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας σε σχετικά με την Τουρκία για την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού και το τι ρόλο θα παίξει η Ρωσία σε αυτή την κατάσταση? Ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας για την αποστρατικοποίηση των νησιών από τη στιγμή που ήταν συμφωνία και είχε ενταχθεί μέσα στην συμφωνία αυτή η Σοβιετική Ένωση και είχε κληρονομήσει όλα αυτά τα δικαιώματα η Ρωσία? Έχει σκεφτεί αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και πόσο μπλέκει τη χώρα με τα μπούνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερήμην του ελληνικού λαού? Αυτά είναι άκρος απαράδεκτα, άκρος επικίνδυνα. Και το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση της Τουρκίας. Δηλαδή, ενώ είναι καταδικαστές, δεν θέλω να υιοθετώ τις απόψεις της αντίπαλης πλευράς, ενώ είναι καταδικαστές οι αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας, δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν τέτοια κλιμάκωση που να φτάνει στα 2,5 μίλια με υπερπτήση έξω από την Αλεξανδρούπολη τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι αδιανόητο να φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Άρα, η χώρα χρειάζεται να αφήσει τη στρατηγική του σταθερού και δεδομένου, δηλαδή του προκεχωρημένου φυλακίου. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες, εμείς μην ανησυχείτε, είμαστε μόνοι μας στη Δύση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε πάντα μαζί σας. Είμαστε υπάκουοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε προκεχωρημένοι φυλάκιο. Και ταυτόχρονα να αφήνει στις ΗΠΑ ό,τι μπορούσαν να διεκδικήσουν από σένα, δηλαδή τις βάσεις και την ανανέωσή τους, τους αφήνεις, τους τα δίνεις όλα και σου έρχονται στο τραπέζι και λένε ότι βρείτε τα με την Τουρκία. Βρείτε τα τι γίνεται με την κλιμάκωση. Έτσι, δεν θα εμπλακούμε εμείς. Άλλαξε τελευταία αυτό με τα τεθωρακισμένα που πήραμε τους Γερμανούς. Καθόλου δεν άλλαξε. Άλλαξε για λίγα 24 ώρα. Θα σας πω κάτι, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ κομβικό ότι πέρασε μια σύνοδος κορυφής και δεν πήρε το συμβούλιο κορυφής, το συμβούλιο των ηγετών δηλαδή. Ναι, η σύνοδος κορυφής, ναι. Δεν πήρε συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, στην παραβατικότητα της Τουρκίας. Και μία καταδίκη. Δεν συζητήθηκε καν το θέμα. Έκανε ο κύριος Μητσοτάκης δηλώσεις μετά το Συμβούλιο. Μάλιστα. Και είπε ότι θα το θέσω στο επόμενο. Και γιατί στο επόμενο? Έχουμε φτάσει 2,5 μίλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Οι Τούρκοι αμφισβητούν την τώρα κυριαρχία των νησιών. Αυτό. Μιλάνε για αποστρατικοποίηση. Τι εκτιμάτε τώρα, ότι θα συνεχίσουν οι Τούρκοι σε αυτόν τον δρόμο της αμφισβήτησης της κυριαρχίας? Γιατί να πούμε εδώ
ότι υπάρχει και η Λοζάνη που μιλάει για μερική αποστρατικοποίηση των νησιών του Βόρειου Αιγαίου. Κύριε... Υπάρχει και η Συνθήκη των Παρισίων που μιλάει για πλήρη αποστρατικοποίηση των 12 νήσων. Κύριε... Έχουν πιαστεί, θέλω να πω, από κάποιες παραγράφους συνθήκων που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά δεδομένα υπέρ μας, υπάρχουν υπερκείμενες πραγματικά πραγματικότητες, αλλά οι Τούρκοι θα συνεχίσουν τώρα αυτό όλο με την αποστρατικοποίηση. Όσο βλέπουν οι Τούρκοι απέναντί τους μια κυβέρνηση, την ελληνική, η οποία γκριζάρει τις κόκκινες γραμμές και τις πάγιες ελληνικές θέσεις, θα σας εξηγήσω σε τι αναφέρομαι. Συνοπτικά, σε χρόνο τηλεόραση. Παράδειγμα, είπε σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια στην κυριαρχία. Ναι. Άρα δηλαδή απεμπόλεσε από τα 6 στα 12 αυτό που έχουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Δεν μπορεί να γκριζάρει υπουργός ελληνικής κυβέρνησης και κορυφαίος τέλεχος μέσα στο Μαξίμου τη βασική εθνική γραμμή της χώρας. Τα βλέπουν χώρας. Οι Τούρκοι, λέτε, και ταυτόχρονα, περισσότερο. Αυτό ταυτόχρονα λέτε, παραβιάζουν ναι. την κυριαρχία με το όρου Ρέιτς επί 1,5 χρόνο και βγαίνει η ελληνική πλευρά και λέει το πήρε ο άνεμος. Και επίσης βλέπουμε ότι μιλάνε για ήρεμο καλοκαίρι. Εδώ και πάμε τώρα, γιατί αυτά είναι παλιά. Ναι, εδώ τώρα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε τους... Ποια... Τι παλιά. Πριν ένα χρόνο έγινε αυτό. Πριν εντάξει, ένα χρόνο τώρα, εδώ, τώρα είμαστε εδώ όμως. Ναι. Θα συνεχιστεί η διεκδίκηση και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από τους Τούρκους. Στα γεωπολιτικά, όσο δεν αντιδράσει και τέτοιο και εκπέμπεις μηνύματα τα οποία είναι θολά, τότε θα μπώνει, μάλλον ανοίγει όρεξη στην απέναντι πλευρά να βάζει πλημμυρίδα τσουνάμι ζητημάτων ανοιχτών που είναι δεν υπάρχουν. Πιθανό ένα θερμό που επεισόδιο. Δεν υπάρχουν, με τη στάση τη δική μας, με τη στάση του Ερντογάν που δεν υπάρχουν, το είπατε. Είναι πιθανό ένα θερμό επεισόδιο. Το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να προβλέψω και να ήταν θερμό δεν θα μπορούσα να το προεξοφλήσω. Τι εκτίμηση κάνετε ότι ο Ερντογάν πιστεύει ότι θα τον ευνοήσει ένα θερμό επεισόδιο μέσα σε αυτή την περιραίωσα πλανητική ατμόσφαιρα. Ο Ερντογάν όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν μπροστά τους εθνικές εκλογές. Σωστό είναι αυτό. Εντάξει. Άρα απευθυνόμενοι προς το εσωτερικό τους αυξάνουν τους τόνους. Αυτό συμβαίνει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα μίντια. Βεβαίως. Και κάποια μίντια. Βεβαίως. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλα πράγματα δήλωσε σύνοδο κορυφής που δεν πήρε τίποτα και είπε θα παραπέμψει το θέμα Σκαλένδες και άλλα δήλωσε λίγες μέρες νωρίτερα στις Βρυξέλλες. Όχι στις Βρυξέλλες, με συγχωρείτε, στην Ολλανδία, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή στους ομογάλακτους και ομόσταυλους του. Άρα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει ένα διπλό παιχνίδι. Αλλά αυτό που έχω να ξεκαθαρίσω είναι ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορεί να είναι χωρίς πηξίδα, δεν μπορεί να είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς να έχει ενεργητική και πολυδιάστατη μεθοδολογία, προκειμένου να εξασφαλίσεις πρώτον τις συμμαχίες, δεύτερον τις καταδίκες, τρίτον τις κυρώσεις. Εμείς το Μάρτιο του 2018 είχαμε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Σαφή απερίφραστη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και έρχεται το καλοκαίρι του 19 με αφορμή την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία, ομόθυμη καταδίκη με κυρώσεις συγκεκριμένες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 19. Δεν συνέχισε αυτή τη στρατηγική η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, λίγους μήνες αργότερα με το που εκλέχθηκε, είπε ότι δεν είναι στρατηγική κυρώσεις. Μετά, όταν είδε όλα αυτά με το Roots Rates, έλεγε ο κύριος Πέτσας: οι κυρώσεις που θα έρθουν θα δαγκώνουν. Τα θυμάστε αυτά. Οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Μάλιστα. Και δεν δάγκωσαν ποτέ οι κυρώσεις. Μόνο ο κύριος Πέτσας δάγκωσε το αχρήμα των Έλληνων φορολογουμένων για να μοιράσει τα μέσα ενημέρωσης κατά το δοκούν και όπως αυτός γουστάρει. Αλλά να καταλήξω στο εξής. Ναι, ναι. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβάται κάτι όσον αφορά τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Έχω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε ήσυχοι για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα και για το στελεχιακό δυναμικό και για την άμυνα της χώρας. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα απέναντι στις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας έχει με το μέρος της το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, κύριε Ντόκα, δεν είναι η παραγράφη και η υποπαραγράφη όπως είπατε νωρίτερα. Το διεθνές δίκαιο και η συνθήκη καθορίζει και τα σύνορα και είναι, τα κυριαρχικά, και την κυριαρχία, και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι συνθήκες. Όχι, όχι. Οι συνθήκες δεν αναθεωρούνται μονομερώς, ούτε δεν με δεν μιλώ για αναθεώρηση, κύριε Κάτσε. Δεν μιλώ για αναθεώρηση. Μιλώ για κάποιες παραγράφους που είναι κεντρικές στη συνθήκη των Παρισίων. Τα δωδεκάνησα. Ακούστε, το ξέρετε. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Το γνωρίζετε αυτό. Θα σας πω. Όταν ο Τσαβούς... Για αποστρατικοποίηση των δωδεκανήσων. Ακούστε. Το γνωρίζουμε όλοι. Καταρχήν υπάρχει εμπόλεμο με την Τουρκία. Σωστά. Να. Υπάρχει διαφορά. Γιατί υπάρχει εμπόλεμο, γιατί υπάρχει διαφορά. Αυτό λέω ότι υπάρχουν υπερκείμενες διαφορά... πραγματικότητες που διαμορφώνουν την. Αφήστε να το εξηγήσω, να μην είμαι κι εγώ θολός.
Υπάρχει διαφορά. Μία είναι η διαφορά. ΑΟΣ ή Υφαλοκρηπίδα. Για μας ναι. Για μας ναι. Για μας ναι. Μόνο αυτό συζητάμε. Τίποτα άλλο. Όλες ούτε αποστρατικοποίηση ούτε τίποτα. Ταυτόχρονα, από τη στιγμή που λέμε θέλουμε συνυποσχετικό να πάμε στη Χάγη να λύσουμε αυτή τη διαφορά, τη μία και μοναδική, τίποτα άλλο δεν αναγνωρίζουμε, δεν μπορεί η Τουρκία να βάζει ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών αφού υπάρχει εμπόλεμο. Για να πάει στη Χάγη, κύριε αφενός, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Για να πάει στη Χάγη, θέλει προσυμφωνία επί των θεμάτων. Προφανώς. Γι' αυτό και πρέπει να μην. Όταν οι Τούρκοι βάζουν 10 θέματα και εσύ, ένα δεν θα πας ποτέ στη Χάγη. Γι' αυτό και πρέπει να μείνει ανοιχτός ο διάλογος, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Ολοκληρώστε για να περάσουμε στην ακρίβεια, που είναι τεράστιο πρόβλημα για τους κατοίκους αυτής της χώρας. Ναι. Ολοκληρώστε. Μισή φράση. Ναι, ναι, πείτε την. Έλεγα λοιπόν ότι η αναθεώρηση μπαίνει από την πλευρά της Τουρκίας ως εξής. Ότι αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Άρα αμφισβητεί τα σύνορα που καθορίζουν το ελληνικό έδαφος. Με τη συνθήκη της Λοζάνης. Από εκεί το βάζω, κύριε Ντόκα. Έτσι. Είναι σαφές. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, αρκεί να αποκτήσει κυβέρνηση με σταθερή στρατηγική, με αρχή, μέση και τέλος, με συμμαχίες και όχι με τη λογική του δεδομένου και πιστού, αλλά με τη γέφυρα, με τη λογική της γέφυρας, σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων, γέφυρα και συνεννόηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πώς το λένε, δύναμη ειρήνης και σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι που μας κάνει εμάς χρήσιμους και κρίσιμους στη γεωπολιτική σκακέρα και όχι αυτά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ελείψει διπλωματικού αφηγήματος και πολιτικών πρωτοβουλειών, πάει και τα ρίχνει όλα στους εξοπλισμούς. Μάλιστα. Χρεώνοντας τον ελληνικό ακρίβεια, λαό. Ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει: παίρνω κάποια μέτρα, αυτά που μπορώ. Δεν έχω δημοσιονομικό κενό, δεν έχω δημοσιονομικό περιθώριο να πάρω άλλα. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Σε αυτό δεν έχουν άδικο από την κυβέρνηση. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα όλο το 22 και το 23. Μπορεί να είναι δυσκολότερα. Μακάρι να διαψευστώ σε αυτό που λέω, αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα το επόμενο διάστημα. Δεν έχω μεγάλο δημοσιονομικό κενό, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Και έχω πολύ χώρο μπροστά μου και πολύ χρόνο μπροστά μου για να αντιμετωπίσω προβλήματα. Ναι. Τι λέτε εσείς? Αυτά να τα σκεφτόταν ο κ. Μητσοτάκης πριν δώσει 7 δις απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε κολλητούς, συμμέτερους και φίλους. Αυτό έγινε με αφορμή την πανδημία. 7 δις. Είναι πρωτοφανές, ξέρετε τι σημαίνει 7 δις. Δεν είναι 100, 200, 500 εκατομμύρια, 1,5. Είναι 7 δις. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τα χρήματα που σπαταλήθηκαν και που απαιτούνται για να στηριχθεί η οικονομία και στο ζήτημα των καυσίμων και της ακρίβειας είναι κάτω από 1 δις. Γιατί λοιπόν δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί οι οικονομικές ελίτ, λέτε εσείς, η κυβέρνηση. Έχει, αυτό είναι έχει ο στόχος πρόγραμμα, της, αυτό λέτε εσείς. Έχει πρόγραμμα και ιεραρχήσεις, οι οποίες είναι δεσμευμένες από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και κύκλους που τη στηρίζουν. Είναι σαφές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα αφήνει την εσχροκέρδεια στον τομέα της ενέργειας που συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αλυσίδα, την αγροδιατροφική αλυσίδα και την ακρίβεια. Αφήνει την κερδοσκοπία να συμβαίνει στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων και μάλιστα οι επιδοτήσεις που δίνει, που δεν είναι ευκαταφρόνητες, αλλά αυτές γι' αυτό δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, γιατί δεν πειράζει το μηχανισμό, επουδενή, αλλά έρχεται και επιδοτεί την ήδη εσχροκερδίσα τιμή και των καυσίμων και, των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Εμείς λέμε άμεσα πλαφών στη χοντρική τιμή του ρεύματος. Και λέμε χοντρική συγκεκριμένα, γιατί εκεί πέρα γίνεται το deal της τιμής που φορτώνεται η επόμενη μέρα η επιβάρηση στους Έλληνες φορολογούμενους για την ενέργεια. Ναι. Ένα είναι αυτό. Να γυρίσουν τα υπερκέρδη όλα πίσω και όχι αυτό το μαγείρεμα που κάνανε να τα μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να βρουν τελικά 300-400 εκατομμύρια και δεν θα δουν οι πολίτες από 14 του μήνα που μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν θα δουν το παραμικρό για το τελευταίο πεντάμινο ενίσχυσης που θα τους ανακουφίσει πραγματικά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα. Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα το και κάνουν, μείωση αλλά του ΦΠΑ, γιατί και καθυστερούν, μείωση δεν του ΦΠΑ, και μείωση του ΦΠΑ σε ναι. Βασικά αγαθά. Ψωμί, ζυμαρικά. Βασικά αγαθά για διαβίωσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επιστημιστικής κρίσης με την έννοια ότι υπάρχει, είναι απλησίαστο για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε θα μείνει εκτός ενέργειας, δεν θα έχει ρεύμα στο σπίτι, είτε αν πληρώσει την ενέργεια, δεν θα μπορεί να αγοράσει τα βασικά αγαθά διαβίωσης. Έχετε δίκιο σε αυτά. Η κατάσταση είναι κριτική. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η κυβέρνηση τι ακριβώς γίνεται έξω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται έξω, τι συμβαίνει. Και με τους επαγγελματίες και με τους αγρότες και με τους νέους ανθρώπους. Είναι πραγματικά διανόητη η κατάσταση. Ποιος δεν καταλαβαίνει. Η κυβέρνηση δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται, κύριε Ντόκα, αυτή την. Είναι χειρότερα τα πράγματα από αυτά που περιγράφεται τώρα έξω. Ναι, και δεν είναι δυνατό να μην καταλαβαίνει κανείς. Δεν είναι δυνατό να μην καταλαβαίνει. Εγώ από την αλαζονία όμως και από την. Και από μια τάση, ας πούμε, αντιμετώπισης του όλα καλά,
του βάλτε κάτω από το χαλί, δεν είναι έτσι, υπερβάλλει αντιπολίτευση. Έχουν πλέον κόψει. Αυτό το θέμα δεν υπερβάλλεται. Έχουν κόψει, πώς το λένε, μάλιστα, κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Κάθε, ακούω κάθε αυτά γύρωση. Που λέτε, ακούω την αντιπολίτευση αξιολογείται από τον κόσμο. Εκλογές ο πιο πιθανός χρόνος τώρα. Μέσα από όλα αυτά είναι Οκτώβρης, ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης. Γιατί να πω αυτό ξανά, μία ακόμη φορά, ο Γιώργος Μητσοτάκης εμένα με έχει πείσει. Θέλει να πάει τις εκλογές το Μάη του 2023. Αλλά δεν ξέρω αν η πραγματικότητα θα τον αφήσει να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν η πραγματικότητα θα τον αφήσει να περάσει το χειμώνα που έρχεται. Τι εκτίμηση κάνετε εσείς, τι λέει η δική σας τεχνική ανάλυση? Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πάει στο τέλος της τετραετίας, γιατί ξέρει ότι μετά τις επόμενες εκλογές δεν θα είναι πρωθυπουργός. Άρα είναι λογικό να θέλει να εξαντλήσει το συνταγματικό όριο που το επιτρέπει, να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος είναι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών με τη δική σας οπτική? Εγώ νομίζω ότι με ευθύνη της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, που δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, τα συσσωρευμένα ίδια διέξοδα, τα οποία πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, αφού η κυβέρνηση είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης, θα την φέρουν μπροστά σε ένα δίλημα από φθινόπωρο, αν θα πρέπει να δραπετεύσει, γιατί δεν μπορεί να λύσει και να δώσει απαντήσεις, ή αν θα πάει μέχρι το τέλος, μπας και ελπίζει σε κανένα θαύμα και να παρατείνει το χρόνο στην εξουσία, προκειμένου να τακτοποιήσει κολλητούς και φίλους και κυρίως με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς θα είστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, έτσι? Θα είστε υποψήφιος βουλευτής στη Θεσπρωτεία. Εκεί είναι η διεδρική, παραμένει η Θεσπρωτεία. Δεν έχουν περάσει τα νέα δεδομένα από την απογραφή. Παραμένει η διεδρική. Ναι. Ή ξέρετε κάτι παραπάνω? Όχι, τίποτα παραπάνω δεν ξέρω. Από την άποψη, ότι η απογραφή δεν έχει ακόμα επισήμως ολοκληρωθεί. Θα δούμε αν είναι το 23. Και δεν υπάρχει και κάτι που να γνωρίζουμε, παρά μόνο σενάρια επί σενάριων, τα οποία δεν αφορούν μόνο τον νομό της Πρωτείας, αλλά αφορούν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έτσι είναι, έτσι. Τις εκλογικές περιφέρειες. Και την Άρτα και όσον αφορά στην Ήπειρο. Μόνο σενάρια. Εσείς θα είστε υποψήφιος βουλευτής? Ναι, εγώ θα είμαι, κύριε Ντόκα, υποψήφιος βουλευτής, γιατί σας το έχω πει και το έχω επαναλάβει πολλές φορές, ότι οι αιρετοί οφείλουν στις επόμενες εκλογές, ακόμα και αν θέλουν να φύγουν από τα πράγματα, σας το λέω έτσι, οφείλουν να κριθούν από τον κόσμο που επί μία τετραετία ή για όσο χρονικό διάστημα... Α, λέτε ότι σε κάθε περίπτωση σε θα έπρεπε κάθε περίπτωση οφείλει ο αιρετός να κόβεται από τους πολίτες, όχι να φεύγει μόνος. Ναι, γιατί κρίνεται ο αιρετός καθημερινά από τη στάση του, από το πώς πολιτεύεται, ωραία, από το τι σηκώνει, τι θέσεις παίρνει δημόσια, αν κρύβεται ή δεν κρύβεται, μία σειρά ζητημάτων. Σωστό. Και ταυτόχρονα όμως κρύβεται κυρίως με το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να σε κρίνει στην κάλπη. Άρα λοιπόν, εγώ ναι, θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να κριθώ και εγώ από το πόσο κοντά ήμουνα στα προβλήματα των ανθρώπων της Θεσπρωτείας, αλλά και με το καθήκον του τομεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης, ωραία, που μου χρέωσε η κοινοβουλευτική ομάδα και ο πρόεδρος. Πάμε στη Θεσπρωτεία, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τα ελλείμματα, με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο Φιλιατών. Υπάρχει μια κόντρα με τον Βασίλη Γιώργιακα, τον βουλευτή, τον άλλο βουλευτή Θεσπρωτείας, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Απαντήσεις, ανακοινώσεις, ανταπαντήσεις. Είχα τον Βασίλη Γιώργιακα, μίλησα με τον Βασίλη Γιώργιακα πριν λίγα 24 ώρα. Επανέλαβε αυτά που λέει στην ανακοίνωσή του, ότι δεν γίνεται πολιτική, δεν γίνεται δουλειά από τις καφετέριες, δείχνοντας εσάς, θα απαντήσετε σε αυτά. Και επίσης σας κάλεσε, σας προσκάλεσε, σας προκάλεσε να πάτε οι δυο σας στο νοσοκομείο Φιλιατών, να δείτε τι λένε εκεί οι άνθρωποι, πώς είναι η νοσηλεία, να πάτε στην έκτη ΥΠΕ να δείτε πώς δουλεύει εκεί η έκτη ΥΠΕ. Την ίδια στιγμή ο Βασίλης Γιώργιακας υπεραμείνθηκε, επέμενε σε αυτό που σας είχε πει, ότι αν θέλετε να μάθετε τις συνθήκες νοσηλείας στο νοσοκομείο Φιλιατών, ρωτήστε ένα σύντροφό σας που νοσηλεύεται. Εσείς το καταγγείλατε, αυτό το σημείο το καταγγείλετε σφόδρα. Κύριε Κάτση, αρχίστε από το τελευταίο αν θέλετε ή από όπου θέλετε. Καμία κόντρα δεν έχουμε τον κύριο Γιώργιακα. Και καμία κόντρα δεν έχουμε κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προσωπική. Όλα είναι ζητήματα πολιτικά, κύριε Ντόκα. Ναι, γι' αυτό μιλάμε, για πολιτικές κόντρες μιλάμε. Ναι. Okay. Δεν μιλώ για προσωπικές κόντρες, δεν έχετε κάτι. Δεν έχω καμία κόντρα με κανέναν. Δεν το συζητάμε αυτό. Πολιτικές κόντρες. Αυτό που διαπιστώνω είναι η κόντρα που βρίσκουν τα στελέχη που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία με την ίδια την πραγματικότητα. Είναι κόντρα αυτό που πιστεύουν ότι συμβαίνει με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματική κόντρα. Και εξηγούμε αυτά τα οποία κατήγγειλα όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών, όπου διεξήχθη ένα Δημοτικό Συμβούλιο με ενημέρωση παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, που κατήγγειλα την απουσία του συναδέλφου. Αυτό έτσι ξεκίνησε δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά με τις επίσημες ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Φιλιατών και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτείας. Και σας διαβάζω επιλέξει, για να γνωρίζουν ο κόσμος τι λέμε. Να, ναι.
Οι ελλείψεις στο νοσοκομείο Φιλιατών εκπέμπει ΣΟΣ, Σύλλογος Εργαζομένων Φιλιατών. Η ελλείψη ιατρικό προσωπικό έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ένα νοσοκομείο που εφημερεύει 24-24 365 μέρες το χρόνο, καλύπτει την ευρύτερη περιοχή κλπ. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο από τις 69 οργανικές θέσεις ιατρών να υπηρετούν μόνο 32 μόνιμοι γιατροί και 14 επικουρικοί. Δηλαδή, 23 θέσεις ιατρών να είναι κενές, ουσιαστικά το 1 τρίτο των ιατρών που απαιτούνται για τη λειτουργία του νοσοκομείου δεν υπάρχει. Ανακοίνωση ιατρικού τώρα, είπα τους εργαζόμενους. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Πρωτείας ήδη από τον Ιανουάριο του 20, με την επαριθμόν τάδε απόφαση, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση του νοσοκομείου Φιλιατών. Από τον Ιανουάριο του 20. 2,5 χρόνια μετά και έχοντας αντιμετωπίσει μια πανδημία, η οποία απέδειξε την ανάγκη για ένα σύστημα υγείας κλπ. Δυστυχώς το πρόβλημα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο του νομού μας δεν έχει λυθεί. Απαιτούμε από την πολιτεία να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν τη δημόσια υγεία που δικαιούνται στη Σπρωτεία. Άρα λοιπόν, δύο θεσμικοί φορείς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και ο Ιατρικός Σύλλογος, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου. Το ίδιο μετέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου στο Δημοτικό Συμβούλιο που απουσίαζε ο συνάδελφος βουλευτής και είπε ότι να ανησυχούμε, αλλά να μην πανικοβαλόμαστε. Να ανησυχούμε, είπε. Δεν είπε μην ανησυχούμε. Και εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλινικές, όπως είναι το αναισθησιολογικό, που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και σε όλη τη χώρα συνολικά. Δηλαδή η υποστελέχωση έχει γίνει τσουνάμι σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά ακόμα και σε κεντρικά νοσοκομεία. Δεν υπάρχει λοιπόν αναισθησιολόγος προκειμένου ένα τακτικό χειρουργείο να γίνει ή ένα έκτακτο χειρουργείο να μπορέσει να αντιμετωπιστεί, που είναι απαραίτητο. Ένα τρακάρισμα, για παράδειγμα, που χρειάζεται αναισθησιολόγο για να γίνει χειρουργείο, εκτάκτο το βράδυ. Και αυτά έρχονται στα Γιάννενα. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στις Φιλιάδες, έρχονται στα Γιάννενα. Όχι. Μία πτώση, ένα σπάσιμο ποδιού. Γίνονται χειρουργία ορθοπαιδικά στους Φιλιάδες. Ένα έκτακτο χειρουργείο, για παράδειγμα, μία κύλη, μία σκολικοειδίτιδα. Πολλά χειρουργία γίνονται και έκτακτα και τακτικά. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, πώς θα χειρουργήσει το νοσοκομείο και με ποιον τρόπο θα εφημερεύσει με έναν μόνιμο γιατρό, γιατί ο άλλος αναισθησιολόγος είναι στη ΜΑΦ, στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ή δεν θα προσέξει τους ανθρώπους που μόνιμα στη ΜΑΦ οφείλουν να έχουν αναισθησιολόγο για να τους προσέχει, ή άμα φύγει από τη ΜΑΦ, δεν θα προσέχει αυτούς στη ΜΑΦ και θα πρέπει να κάνει τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Στη δική σας κυβέρνηση ήταν καλύτερα. Επιτρέψτε μου, κύριε Ντόκα, να το ολοκληρώσω και αυτό. Πείτε το όμως για να κλείσω. Το ίδιο και στο ακτινολογικό, που έχει δύο γιατρούς, ενώ είναι τέσσερις οργανικές θέσεις. Και δεν λειτουργεί ο μαγνητικός ο οποίος έχει προμηθευτεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ίδιο συμβαίνει και στη βιοπαθολογία, δηλαδή στις εξετάσεις, όπου και εκεί πέρα υπάρχει έλλειψη. Στη δική σας διακυβέρνηση ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει φαρμακοποιό στο νοσοκομείο και έχουμε δανεικό φαρμακοποιό από την Άρτα. Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος στο νοσοκομείο σε ένα γυρασμένο νομό με πάρα πολλούς υπερήλικες, οι οποίοι δεν έχουν τα λεφτά να μπορούν να πάνε στον ιδιώτη για να του εξετάσει, ενώ επί ημερών μας υπήρχε προβλήματα υπερήλικες, καταράκτες, ναι. Επί ημερών μας γινότανε, για παράδειγμα. Ήταν καλύτερα τα πράγματα στη δική σας διακυβέρνηση. Θα σας πω. Πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα. Γιατί μας ακούει ο κόσμος, γνωρίζει ο κόσμος. Βεβαίως και γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ δεν γνωρίζω. Γινόταν επί ημερών μας, υπήρχε οφθαλμίατρος και γινόταν εγχειρήσεις καταράκτη με μηχάνημα φακοθρυψίας. Επί τρία χρόνια συναπτά. Η οποία οφθαλμολογική κλινική πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κλειστή. Πάντα υπήρχαν ελλείψεις όμως. Λοιπόν, εμείς, θα σας πω. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Φέραμε αξονικό τομογράφο όλο καινούριο. Γι' αυτό και μπορούν και κάνουν αξονικές. Προσλάβατε όμως κόσμο να το δουλέψει. Επιτρέψτε μου, θα σας απαντήσω. Φέραμε αξονικό, φέραμε μαγνητικό, φέραμε υπέρηχο καρδιολογικό, φέραμε υπέρηχο γενικής χρήσης και φέραμε και δύο γαρίκλες για αιμοκαθερούμενους ασθενείς, οι οποίοι είναι, που έχουν πρόβλημα νεφρικής ανεπάρκειας. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη αναβάθμιση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα σε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες είχαμε προσλάβει. Ανανεώνοντας τον οργανισμό του νοσοκομείου, γιατί δεν ήταν οργανισμός με τις κενές οργανικές θέσεις επικαιροποιημένος, ήταν από το 11, από το 8 βασικά, είχαμε προκηρύξει θέσεις και είχαμε προσλάβει και επικουρικό προσωπικό, είχε έρθει και μόνιμο προσωπικό. Σε σύνολο λοιπόν, είχαμε πάνω από 10 με 15 γιατρούς, μόνιμο και επικουρικό προσωπικό. Τότε, το 2015 με 2019, που υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια εντελώς σφιχτά. Τώρα, με αφορμή την πανδημία, όλες οι δαπάνες της υγείας, κύριε Ντόκα, είναι εξαιρεμένες από τον κρατικό προπολογισμό. Τώρα θα πάτε με δεν υπάρχει λοιπόν θα περιθώριο. Θα πάτε με τον Γιώργιακα να επισκεφτείτε οι δυο σας εκεί για να ανταλλάξετε το νοσοκομείο Φιλιατών και την ΕΚΤ. Το καλό να διαβάσει την ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου που είναι αιρετή. Θα πάτε μαζί του όπως σας προκαλεί. Που είναι αιρετή. Το είπατε. Το καλό να διαβάσει την ανακοίνωση που είναι αιρετή από τους συναδέλφους τους αφενός.
Αφετέρου, δεν έχω καμία δουλειά να πάω στην ΥΠΕ, η οποία είπε με τον κύριο Καρβέλη, είναι η ΥΠΕ εκείνη που πρωτοστάτησε στο πάρτι διασπάθησης δημοσίου χρήματος με 18 ευρώ το κάθε γάντι, το κάθε ζευγάρι γαντιών, προκειμένου να δίνουν σε βουλκανιζατέρ, σε κολλητούς και σε φίλους την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Αν δεν μπορεί να εισακουστεί ο βουλευτής που στηρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία και ο κάθε βουλευτής, το κάθε κυβερνητικό στέλεχος, είτε είναι αυτοδιοικητικό, αλλά είναι γαλάζιο, είτε είναι αιρετός στη Βουλή, είτε οπουδήποτε αλλού, αν δεν μπορεί να εισακουστεί στην κυβέρνησή του και ψάχνει, παρέα για να φανεί ότι μαζί έχουμε το πρόβλημα, όχι. Τα έχουν κάνει μαντάρα μόνοι τους. Ευχαριστώ πολύ. Μόνοι τους θα τα λουστούνε. Και πραγματικά αυτό που καλώ όλα τα κυβερνητικά στελέχη, κύριε Ντόκα, και κυρίως την κυβέρνηση, γιατί δεν ακούγονται οι τοπικοί βουλευτές, σας το λέω, οι τοπικοί βουλευτές δείχνουν ότι είναι στριμωγμένοι με τέτοιες ανακοινώσεις που επιτίθενται και χρησιμοποιούν, νοσηλείες ασθενών που χαροπαλεύουν, κάνοντας πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εν έτη 2022, γυρίζοντας μας στο δεκαετία του 50, της ΕΡΕ του 50. Εγώ αυτό που καλώ είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει τώρα που έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνιμες προσλήψεις, κύριε Ντόκα. Γιατί τώρα μπορεί η χώρα να κάνει μόνιμες προσλήψεις. Ευχαριστώ, κύριε Κάτση. Επειδή λόγω του κορονοϊού, με συγχωρείτε, εξαιρείται από τις δαπάνες του προϋπολογισμού η πρόσληψη. Άρα λοιπόν, να πάρουμε ένα μάθημα το πολιτικό σύστημα ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι αγαθό. Και ως αγαθό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε προσλήψεις και όχι να ιδιωτικοποιούμε το σύστημα υγείας, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα σε μια ημερίδα για την υγεία που διοργάνωσε μια κεντρική εφημερίδα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι αγαθό. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε πριν λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε. Σκληρή κριτική ασκήθηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης στην Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, που έκανε ένα απολογισμό πεπραγμένων. Τα είπαμε πριν με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Ο Γιώργος Ζάψας αποχώρησε.